Συνεχίζουμε τα απόστοιχα στη σελίδα 427. Κύριε, ανελθώνεν το σταυρό. Κύριε, ανελθώνεν το σταυρό, την ρογόνι κινημών κατάραν, εξήλυψας και κατέλθον εν το άδι, τους απαιώνος δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γένος, δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριον σου έγερση. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο ο Κύριος δύναμη και περιέζωσατο. Κρεμάμενος επί ξύλου μόνε δυνάτε, πάσαν κτήσιν εσάλεψαστε θύσεν τάφοδε τους κατοικούντας εντάφης ανέστησας, αυθαρσίαν και ζωήν δωρούμενος το γένι των ανθρώπων, δύο υμνούντες δοξάζομεν την τριήμερον σου έγερση. Και γάρε στερέωσε την οικουμένη ή τη σου αλευθύσετε, λαός παράνομος Χριστέ, σε προδούς το Πιλάτο σταυρώθηνε κατεδίκασεν αγνώμων περί των ευεργέτην φανής, αλεκών υπέμεινα σταφήν αυτεξουσίως ανέστης τριήμερος, ως Θεός δωρούμενος ημίν, ατελεύτη των ζωήν και το μέγα έλεος. Το οίκον σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Με τα δάκρυων γυναίκες καταλάβουσε το μνήμα σε επεζήτησαν, μη ευρούσε δε ολοφυρωμένε με τα κλαθμού βόσε έλεγον, η μη σωτήριμον βασιλεύ των απάντων, πως εκλάπης ποιος δε τόπος κατέχει το ζωή πόρον σώμα σου, άγγελος δε προς αυτάς απεκρίνα το μη κλαίτε φύση, αλλά πενθούσε κι ρίξατε ότι ανέστη ο Κύριος. Παρέχον ημίν αγαλίασιν ως μόνος ευσπλαχνό.